σαν μια αλήθεια ζωντανή που την ζούμε μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και προπαντός μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη στην οποία Χριστούγεννα και Πάσχα έχουμε ως άκης συγκεντρούμεθα για να ζήσουμε αυτό το γεγονός της αρκώσεως, το γεγονός της προσφοράς του Υιού του Θεού και Λόγου που έλαβε και σάρκαν και σάρκα για να γίνει κοινωνός με εμάς τους ανθρώπους. Είναι ένα μυστήριο τόσο μέγα και τόσο δυσερμήνευτο ώστε δεν δύναται κανείς να το ερμηνεύσει με τον ανθρώπινο λόγο. Αφού ο λόγος με κεφαλαίο, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο αληθινός Θεός έγινε σάρξ, αυτό το μυστήριο δεν χωρείται και δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Ανερμήνευτο λοιπόν το μυστήριο και το θαυμάζουν οι Άγιοι Πατέρες, ας προσπαθήσουμε με την βοήθεια των Βυζαντινών εικόνων και των Αγίων Πατέρων να ερμηνεύσουμε αυτό το μυστήριο μόνο σε μία πλευρά του, ως προς την κένωση και την προσφορά της αγάπης. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη μεγαλύτερη, υψηλότερη, βαθύτερη, πολυδιάστατη όσον είναι η αγάπη του Αγίου Θεού, ο οποίος έρχεται και σαρκώνεται και φορεί την εικόνα του, τον πεσμένο άνθρωπο, για να αναστήσει τον άνθρωπο, για να τον σώσει. Ας πάμε νοητά με τη βοήθεια της εικόνας στην Βηθλεέμ, εκεί ακριβώς στην πόλη του Θεού, για να δούμε την πόλη αυτή και στην Φάτινη να σκύψουμε, να προσκυνήσουμε τον τόπο που γεννήθηκε ο Κύριος. Ο Κύριος που χώρισε πλέον την ιστορία σε πρόχριστου και μετά Χριστόν. Βλέπουμε εδώ λοιπόν την Βηθλεέμ, την παλιά αυτή πόλη, την πόλη που γεννήθηκε ο Κύριος. Ας δούμε μια άλλη εικόνα. Εδώ φερυπίν βλέπουμε σαν σε κάστρο είναι η πύλη η οποία μας επιτρέπει να εισέλθουμε και να ταινίσουμε την μεγάλη εκκλησία της γεννήσεως του Κυρίου μας. Αλλά ας πάμε εμείς να δούμε το σπήλαιον όπου ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Εδώ βλέπουμε το σπήλαιο, τα σκαλιά τα οποία μας οδηγούν στο σπήλαιο. Το σπήλαιο δεν είναι όπως τότε. Έχει ενσωματωθεί σε μια μεγάλη εκκλησία και είναι ένας χώρος υπόγειος και κατεβαίνουμε με αυτά τα σκαλιά τα οποία βλέπουμε. Ένα αστέρι μας υποδέχεται στην πύλη και λαμπροί κιονίσκοι στολίζουν αυτή την πύλη η οποία όταν περάσουμε μέσα από αυτήν μας δίνει το δικαίωμα να ατενίσουμε τον χώρο όπου ανεκλήθη η Αϊπάρθενος και όπου ακριβώς εγέννησε τον άχρονον Θεόν, τον υπερούσιον Θεόν, τον εγέννησε και μας τον προσέφερε να τον ατενίσουμε, να λάβουμε την χάριν του και στη συνέχεια να τον μιμηθούμε και να τον κοινωνήσουμε ως σώμα, ως αίμα, ως πνεύμα και ως θεότητα. Βλέπουμε εδώ απέναντι ακριβώς, εκεί που είναι ένα μικρό χαλάκι, είναι ο αστήρ όπου σημαδεύει τον τόπον που ανεκλήθη η Αϊπάρθενος και γέννησε τον ήλιον της δικαιοσύνης. Αριστερά ακριβώς από αυτό τον χώρο βλέπουμε ακριβώς τον χώρο της Φάτινης που φαίνεται ολίγον εκεί που ανεκλήθη ο Κύριος και ήταν ανάμεσα δύο ζών. Ανάμεσα από το Βόδι και τον Όνο που έχουν κάποια σημασία που θα τονίσουμε στη συνέχεια. Να δούμε μία θαυμάσια γέννηση η οποία προσπαθεί να εικονογραφήσει, να αναπαραστήσει αυτό το γεγονός της γεννήσεως.
Είναι μία βυζαντινή γέννηση ψηφιδωτή από την Μονή του Δαφνίου εδώ στο Χαϊδάρι, 11ου αιώνος, και μας δείχνει λοιπόν την Παναγία να ταινίζει σε μας, να μας προβάλλει τον ιόν της επάνω στη Φάτινη και όπισθεν της Φάτινης να είναι τα ζώα, το βόδι και ο όνος. Οι άγγελοι, οι ποιμένες, πλαισιώνουν αυτή την σκηνή, μια αριστουργηματική πραγματικά εικόνα που μας δίδει μια αίσθηση του γεγονότος της γεννήσεως, το οποίο δεν είναι ένα παρελθόν, αλλά είναι ένα ζωντανό παρόν. Γλώσσα της Ορθοδοξίας μας λοιπόν είναι η Βυζαντινή Αγιογραφία και Ψηφιδογραφία, και αυτή η εικόνα, όπως ακριβώς και η Βυζαντινή Μουσική, μα ζωντανεύει το γεγονός, μάλλον μας βοηθά να ζήσουμε το αιώνιον παρόν, που είναι κάθε γεγονός που έχει σχέση με τον Ιησού Χριστόν. Χριστός γεννάται λοιπόν, δοξάσατε, ψάλουμε. Δεν λέμε Χριστός εγεννήθη τότε και δεν αναπολούμε περασμένα γεγονότα, αλλά ζούμε παρόντα γεγονότα. Κάθε γεγονός λοιπόν της Θείας Οικονομίας είναι διαχρονικό και πάντοτε το ψηλαφούμε με την πίστη και με τον λειτουργικό χρόνο μέσα στα Άγια Μυστήρια. Είναι ο Χριστός χτες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Χριστός γεννάται λοιπόν. Δεν σας φαίνεται ένα μεγάλο μυστήριο που έρχεται να φανερώσει την αγάπη του Θεού, τον Θεόν της αγάπης, ο οποίος δεν κλείνεται στον εαυτόν του, αλλά εξίσταται, πορεύεται να αγκαλιάσει τον άνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο. Πορεύεται και με την κένωση, με την ταπείνωση αυτή, την άκρα ταπείνωση που ο άπειρος Θεός γίνεται και τέλειος, πεπερασμένος άνθρωπος, που ο άχρονος γίνεται και έγχρονος, εισέρχεται στον χρόνο, που ο πλούσιος Θεός και ο παντοδύναμος γίνεται πάμπτωχος και εναποτίθεται στην Φάτινη, και ο παντοδύναμος φαίνεται αδύναμος, και τόσα άλλα θα μπορούσαμε να πούμε για να εκφράσουμε με το φτωχό λόγο το υπερλόγον μυστήριον, δηλαδή το μυστήριον που είναι πάνω από τον λόγον, πάνω από την διανόηση και πάνω από την διατύπωση του λόγου. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ψηλαφίσουμε με τον πατερικό λόγο, και οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο λόγος, ο πατερικός, είναι πολύ πιο ζωντανός από το πινέλο του αγιογράφου που ζωγραφίζει την γέννηση και μας παρουσιάζει το αιώνιο γεγονός συνεχιζόμενον ανά τους αιώνες. «Μυστήριον ξένων και παράδοξων βλέπω», λέγει ο Χρυσόστομος. Παράδοξο μυστήριο, λέει, βλέπω. «Ποιμένες περιηχούν στα ότα μου και δεν ψάλλουν ένα έρημον μέλος, αλλά ουράνιον ύμνων ψάλλουν». Δηλαδή οι ποιμένες ψάλλουν όπως και οι άγγελοι, «δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Άγγελοι ψάλλουν, αρχάγγελοι ύμνουν, ύμνουν τα χερουβήμ, δοξολογούν τα σεραφείμ, πάντες εορτάζουσιν Θεόν επί γης ορόντες. Επειδή βλέπουν τον Θεόν επί της γης και άνθρωπος εις τους ουρανούς ανεβαίνει, τάνω κάτω δι' οικονομίαν, και έτσι κατεβαίνει ουρανός κάτω για την οικονομία της φιλανθρωπίας και σωτηρίας. Και τα κάτω, δηλαδή τα ανθρώπινα και τα γήινα, άνω ανεβαίνουν για την φιλανθρωπία του Κυρίου. Σήμερον Βηθλεέμ των ουρανών εμιμήσατο, μιμείτε σήμερα η Βηθλεέμ των ουρανών. Αντί με ένα στέρον αγγέλους υμνούντας δεξαμένη, και δέχεται αγγέλους που υμνούν. Αντί δε ηλίου, τον της δικαιοσύνης απεριγράπτος χωρίσασα ήλιον. Και μη ζήτη πως, και μη ζητάς, λέει, να ερμηνεύσεις πως έγινε αυτό το θαύμα. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Όπου θέλει ο Θεός, νικάται η φυσική τάξης. Η βουλήθη γάρι δινήθη, κατήλθεν έσωσεν. Θέλησε ο Κύριος. Ήταν δυνατό να το κάνει αυτό. Κατήλθεν εκ των ουρανών, σαρκώθηκε και μας έσωσε.
Μυστήριον λοιπόν παράδοξον, μυστήριον ταπεινώσεως, μυστήριον κενώσεως, και ίστανται εκστατικοί οι Άγιοι Πατέρες, και ο αυτός ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει, «Περί Χριστού ο Λόγος είναι, και ό,τι έχει σχέση με τον Χριστόν, με τις ευθεβίες των μυστήριων, είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Πάσα του Χριστού η οικονομία μυστήριον ονομάζεται, και η σάρκωσις και ο λόγος και τα θαύματα και η σταύρωσις και η ανάστασις και η ανάληψις και η παλινέλευσις είναι μυστήρια. Μυστήρια τα οποία δεν μπορεί να τα χωρέσει και να ερμηνεύσει το ανθρώπινο λογικό». Και λέγει πιο κάτω ο Χρυσόστομος, «Τι σε στην ούτως ο Χριστός και πώς εγεννήθη, ποιος είναι αυτός και πώς εγεννήθη, πολυπραγμονήν το θείον γέννημα, επιστομίζου σύσου την Παρισίαν η προφήτε, μην προσπαθείς, λέει, να πολυπραγμονήσεις και να ερευνήσεις αυτό το μυστήριο, γιατί μας επιστομίζουν οι προφήτες, οι Απόστολοι και αυτός ο Κύριος που μας λέγει ότι μέχρι σε ενός σημείου μπορούμε να χωρέσουμε και να ερμηνεύσουμε τα θεία και όχι να τα εξιχνιάσουμε. Ας δώσουμε λοιπόν λόγον στους τιμήσαντας των θείων λόγων των Σαρκοθέντα Αγίους Πατέρες και ας προσπαθήσουμε με τις εικόνες τους που μας περιγράφουν να παρουσιάσουμε αυτό, μία όψη μόνον από το θείον αυτό μυστήριο, την όψη της κενώσεως της αγάπης, και να πούμε δύο λόγια για το σκοπό αυτό της κενώσεως. «Καινούται λοιπόν ο λόγος και σαρκώνεται», και μας λέγει ο Γρηγόριος, ο θεολόγος που είναι πράγματι πολύ δυνατός των λόγων, γι' αυτό και θεολόγος ονομάστη. Μας λέγει λοιπόν ο θεολόγος, και τι το μέγα περί μας μυστήριο, και τι είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο για μας, «καινοτομούνται φύσεις και Θεός άνθρωπος γίνεται». Έρχεται λοιπόν η ανακαίνιση των φύσεων και γίνεται ο Θεός και άνθρωπος. Αυτός που είναι στους ουρανούς, το λέω στην απλή γλώσσα, κατανατολάς της ιδίας δόξης και λαμπρότητος, επιδυσμών δοξάζεται της ημετέρας ευτελίας και ταπεινότητος. Έρχεται λοιπόν στους εσχάτους χρόνους και ο Υιός του Θεού δέχεται και Υιός ανθρώπου να γίνει και να ονομαστεί, και αυτό που ήταν δεν το μεταβάλλει, αλλά μένει αιώνια Θεός. Και αυτό που δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν άνθρωπος, επειδή είναι φιλάνθρωπος, προσλαμβάνει την ανθρωπότητα, την ανθρωπίνη φύση. Ή να χωρηθεί ο αχώρητος, για να χωρηθεί ο αχώρητος, και να γίνει έτσι σαρκοφόρος Θεός. Και μέσα, σαν μέσα από παραπέτασμα, σαν μέσα από παραπέτασμα την σάρκα αυτού, την ανθρώπινη φύση που έλαβε από την Παναγία, την καθαρά αυτή η ανθρώπινη φύση να μας ομιλήσει. Και έτσι τα άμυκτα μείγνυται, λέγει, αυτά που δεν αναμειγνύονται, η ανθρώπινη και η θεία φύση που δεν ενώνονται, όπως έλεγε και ο Πλάτων, «Θεός ανθρώπης ου μείγνυται», έλεγε ο Πλάτων, και ήταν στην ανθρώπινη λογική άπιαστο γεγονός, και όμως έρχεται αυτό το άπιαστο, το αδύνατον να γίνει δυνατόν χάριν της φιλανθρωπίας του ουρανίου δεσπότου Χριστού. Τα άμυκτα μείγνυται. Αυτά που δεν αναμειγνύονται, αναμειγνύονται, χωρίς φυσικά να χάνει την θεότητα, προσλαμβάνει την ανθρωπότητα, και τα δύο τέλεια αποτελούν τον ένα τέλειον θεάνθρωπον δια την σωτηρία μας. Δύο γεννήσεις έχουμε λοιπόν, όπως λέγει πολύ αριστουργηματικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Έχουμε την άνω γέννηση και την κάτω γέννηση. Άχρονος η άνω γέννηση από τον πατέρα άνευ μητρός. Εν χρόνο η κάτω γέννηση από την μητέρα την αϊπάρθενα που δεν εγνώρισε άνδρα άνευ ανδρός. Είναι λοιπόν μυστήριον, μυστήριον μέγα, γι' αυτό μας λέγει και ο Χρυσόστομος ότι «τι γαρύπω ή τι λαλίσω, όταν παρθένος απειρόγαμο στεκούσα πάλιν παρθένος φανεί υπερφύσιν το πράγμα». Όταν η παρθένος, η άπειρος γάμου, κόρη, η Μαριάμ, η Παναγία, η άσπυλος, όταν γεννά λοιπόν
μάλλον τίκτη, γιατί γεννά κυριολεκτή επί του άνδρος, όταν τίκτη λοιπόν άνευ άνδρος, η Παρθένος, αυτό είναι υπερφύσιν το πράγμα, το δε υπερφύσιν σιγή τιμάστο, ας το τιμάμε με την σιωπή. Σιωπή τιμάστε λοιπόν άξιον είναι το μυστήριον. Τον τρόπον της γεννήσεως ούσιν ορώ, την τεκούσαν ορώ, τον τεχθέντα βλέπω. Βλέπω αυτή που έτεκε, την Παναγία. Βλέπω και τον Χριστόν που εγεννήθη, τον τεχθέντα βλέπω. Το δεν τρόπον της γεννήσεως ούσιν ορώ. Δεν μπορώ να κατανοήσω όμως τον τρόπον της γεννήσεως. Νικάτε γαρφήσεις, νικάτε και τάξιος όρος όπου Θεός βούλεται. Όπου θέλει ο Θεός, νικάτε η τάξη της φύσεως. Ήργησε γάρι φύσης, έπαυσε εκεί να λειτουργεί ο νόμος της παιδοποιίας ο ανθρώπινος. Και ενήργησε του δεσπότου το βούλημα, και έτσι ενήργησε η θέληση του ουρανίου δεσπότου, και έτσι έγινε αυτό το θαύμα το μέγα, να γεννηθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού εκ Παρθένου. Ας δούμε τον πρόκλον Κωνσταντινουπόλεως, ένα θαυμάσιον πατέρα της Εκκλησίας μας, να μας απαντά σε αυτό το μυστήριο της αρκώσεως. Εξίσταται και η Αϊπάρθενος. Πώς γίνεται, λέγει, να συλλάβω και να γεννήσω τέκνον, και πώς γίνεται να γεννώ και να είμαι Παρθένος? Και απαντά τροποντινά, βάζει τους λόγους αυτούς στο στόμα του Ιησού Χριστού, ο πατήρ της Εκκλησίας μας, ο πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. Και λέγει, εάν μιλάβω, λέει ο Χριστός, γίνον σώμα Παρθένε, αμήχανον και ημάς λαβήν Άγιον Πνεύμα. Εάν δεν λάβω, λέγει ο Κύριος, το γίνον σώμα εκ της κοιλίας σου, είναι αδύνατον και εσείς να λάβετε το Άγιον Πνεύμα. Εάν δεν μετάσχω της θνητής φύσεως, δεν γίνεστε εσείς μέτοχοι της αναρθανάτου δυνάμεως. Εάν μη φορέσω την εικόνα του χωρικού, δηλαδή να γίνω και σαρκοφόρος και να δεν ανθρωπίσω, ουδήναστε κοινωνήσε τη μορφή του επουρανίου. Εάν δε μη το καταργούμενο του δούλου υπέρθω πρόσωπο, εάν δεν φορέσω το πρόσωπο του δούλου, το καταργούμενο, δηλαδή το σαρκείο αυτό που με την αμαρτία έγινε θνητό, είναι αδύνατον ημάς εις των δεδοξασμένων του δεσπότου φτάσει χαρακτήρα. Είναι αδύνατον να φτάσετε εσείς στο κατοικόνα το αληθινό και στο καθομοίωση, στη χριστοποίηση. Και καταλήγει ο πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. Μάθε ότι ο Θεός προέρχεται εξού, λέγει στην Παναγία ο Κύριος. Ουκ άρχεται από σου. Ενσύ ο λόγος εφίσταται, του δε πατρός ουδόλος αφίσταται. Έρχεται ο λόγος, λέει, σαρκώνεται και δεν απουσιάζει από τους ουρανούς και από τον πατέρα με τον οποίον άλληλο περιχωρεί, όπως και με το Άγιον Πνεύμα. Και συνεχίζει. Θεωρείται και ουχωράται. Τον βλέπουμε και βλέπουμε μόνο ένα μέρος, την ανθρώπινη μόνο φύση του Κυρίου μας, την Θεία δεν τη βλέπουμε. Χωρείται και ουχωρείται. Είναι χωρούμενος στην κοιλία της χώρας του αχωρήτου, της Παναγίας μας. Κι όμως δεν χωρείται η θεότητα, μένει και αχώρητος. Και γεννάται και ου μετρείται. Γεννάται και μπορούμε να πούμε είναι τόσα εκατοστά ως βρέφος ο Κύριος. Και όμως δεν μετρείται ως Θεός. Και φαίνεται πάση και ου φανερούται πάση. Και γίνεται ο μη εστίν, άνθρωπος δηλαδή, και μένει ο έστι Θεός. Και γίνεται εκείνο που δεν είναι, γίνεται και άνθρωπος, αλλά και μένει αιώνιος Θεός. Εκτείναξε την των κονιορτών της αρκικής ενθυμίσεως. Βγάλε, λέγει, τη σκόνη της αρκικής σκέψεως από τα μάτια σου. Και περιβαλού το ημάτιον της μυστικής γνώσεως. Και πάρε ημάτιο μυστικής γνώσεως, δηλαδή χάριν Αγίου Πνεύματος, ώστε να δεις το μυστήριον, το αιώνιον και μέγα αυτό Άγιον μυστήριον. Αυτός λοιπόν ο Κύριος που σαρκώνεται δεν είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο μελέτης μας. Γι' αυτό ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως χαρικτολογών, ατενίζων και ψηλαφών νοητά τροποντινά τα σπάργανα, λέγει και αναφωνεί. Ως πάργανα τον ελευθερωτήν Κύριον ενηλύσαντα, που τυλίξατε τον ελευθερωτή των Κύριων και των ημετέρων παραπτωμάτων σειράς διαλύσαντα, και διαλύσατε
τις σειρές των δικών μας αμαρτημάτων. Δένουν τον Χριστό, τον φασκιώνουν, ενώ λύνουν εμάς. Αντίστροφα. Ως πάργανα τα των κρατεών κύριων περισφίξαντα και την του γένους ημών ασθένειαν αναρρώσαντα. Ως πάργανα εσείς που των κρατεών κύριων τον εσφίξατε, τον φασκιώσατε και την ασθένεια τη δική μας την θεραπεύσατε της αμαρτίας και των παρθών. Ως πάργανα πιστούς μεν φρουρούντατε και περιφυλάττοντα τους εναντίους δε δεσμούντα και καταβάλλοντα. Εσείς σπάργανα λέγει που φρουρείτε τους πιστούς και νικάτε τους εχθρούς της πίστεώς μας. Αλλά να δούμε και από τον Άγιο Γρηγόριον τον Παλαμά ένα ακριβώς χωρίο που μας παριστάνει αυτή την φάτινη, αυτό τον Κύριο να χωρείτε και να περιχωρείτε και να είναι ο ανυπέρβλητος, να είναι ο άστεγος, να είναι αυτός ο οποίος δεν έχει που την κεφαλή να κλείνει, αυτός ο οποίος επίησε τα σύμπαντα. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο προαιώνιος και απερίληπτος και παντοκράτορ λόγος, με κεφαλαίο ο Θείος Λόγος, ο Θεός Λόγος, ως ανέστιος, δηλαδή άστεγος, άοικος, χωρίς σπίτι, εν σπηλαίο νυν κατά σάρκα τίκτεκτε. Κατά σάρκα τίκτεται, όχι γεννάται. Γεννάται εκ πατρός, ουρανίου, άνευ μητρός. Τίκτεκτε εκ μητρός, άνευ πατρός. Ο Ιωσήφ δεν ήταν πατέρας. Βέβαια, εμείς λέγουμε, συνήθισαμε να λέμε Χριστούγεννα, χωρίς φυσικά να κυριολεκτούμε ως προς την Παναγία, η οποία έτεκε τον Ιησούν Χριστόν, γιατί γεννά, όπως ξαναείπα, ο πατήρ και τίκτη η μητέρα. Είναι μητέρα άνευ ανδρός η Παναγία. Κατά σάρκα λοιπόν τίκτεται και ως βρέφος επί της φάτνης προτίθεται, στη φάτνη τοποθετείται και οφθαλμής οράται και χερσίψηλα φάτε και σπαργάνων περιηλείται σειρές. Και με τα μάτια βλέπετε και με τα χέρια ψηλαφιέται όπως από τους ποιμένες και τους μάγους και σπαργάνων περιηλείται σειρές και με τα σπάργανα περιελίσετε. Αυτός λοιπόν ο Κύριος της δόξης που έγινε και άνθρωπος για την ημών σωτηρία. Ένα μυστήριο μέγα και ανερμήνευτο λοιπόν μας περιβάλλει. Ας δώσουμε και πάλι τον λόγο στους Αγίους Πατέρες. Θα μας πούν κάποια λόγια που θα προσπαθήσουν με αυτά να ερμηνεύσουν το γιατί σαρκώθηκε, γιατί κενώθηκε. Να μας ερμηνεύσουν λίγο το μυστήριο αυτό της αγάπης του σαρκωμένου λόγου. Φορεί λοιπόν την εικόνα μας ο Κύριος. Γιατί φορεί την εικόνα μας? Για να μας ανορθώσει. Σαν τεχνίτης παίρνει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως ο τεχνίτης παίρνει μια ύλη και μορφώνει ένα ωραίο σκεύος, έτσι και ο Χριστός ευρών της Παρθένου Άγιον και το σώμα και την ψυχή, έμψυχον εαυτό και κατεκόσμησε ναών. Αφού βρήκε ο Κύριος μας λοιπόν την Παναγία μας, ως έμψυχον ναών, για τον εαυτόν του έπλασε το ανθρώπινο σώμα στην κοιλία της, όνει βουλήθη τρόπον πλάσα στον άνθρωπον εν την Παρθένο, με τρόπον που αυτός θέλησε, και εν δυσάμενος αυτόν σήμερον προήλθεν ούκε δεστή στο δυσιδές της φύσεως. Και αφού φόρεσε την ανθρώπινη φύση, δεν τράπηκε να πάρει τον άνθρωπο, την σάρκα την ανθρώπινη. Φυσικά πήρε τον πλήρη ψυχοσωματικό άνθρωπο, σώμα και ψυχή, συγχρόνως με την σάρκωση που γιορτάζουμε του Ευαγγελισμού και με τα 9 μήνες, σαν και σήμερα γιορτάζουμε την γέννηση. Μάλλον δεν γιορτάζουμε, αλλά ζούμε το γεγονός της γεννήσεως, το οποίο προεκτείνεται στους αιώνες. Δεν θεώρησε ύβριν και ταπείνωσιν ο Κύριος φορέσε το ίδιον έργον, να φορέσει το πλάσμα του. Και το πλάσμα μεγίστηνε καρπού το δόξαν ένδυμα του τεχνίτου γινόμενο, να γίνεται ένδυμα του πλάστου του Κυρίου μας. Αυτός ήταν λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος μας φορεί την εικόνα του, το φθαρέν σκεύος που ήταν αδύνατο να μεταποιηθεί, και γίνεται λοιπόν και άνθρωπος για να ανορθώσει την πεσούσα εικόνα. Αυτό μας λέγει και ο Ιερός Φώτιος.
αλλά ας δούμε από τον, Γρηγόριο τον Θεολόγο κάποιο άλλο χωρίο. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λοιπόν σε ένα θαυμάσιο λόγο του μας τονίζει τα εξής. «Η απαράλλακτος εικόν ο του Πατρός όρος και λόγος». Ποιος είναι η εικόνα της αιδιότητας, δηλαδή η αιώνια εικόνα του Πατρός, το απάβγασμα της θεότητος, είναι ο λόγος που μέλει να σαρκωθεί και είναι δικό μας μοντέλο, είναι το αρχέτυπό μας, βάσει αυτού πλαστήκαμε. Η απαράλλακτος λοιπόν εικόνα ο του Πατρός όρος και λόγος επί την ιδίαν εικόνα χωρεί, έρχεται στην ίδια εικόνα, την πεσμένη εικόνα, εμάς τους ανθρώπους. Ο του Πατρός όρος και λόγος λοιπόν, επί την ιδίαν εικόνα χωρεί και σάρκα φορεί για την σάρκα, και παίρνει την σάρκα τη δική μας για να σώσει την σάρκα, και ψυχή νοερά για την εμήν ψυχήν μίγνητε, και παίρνει και την ψυχήν την ανθρώπινη εκ της Παναγίας, ώστε να σώσει και την ψυχή, να καθαρίσει τον άνθρωπον αφού έλαβε όλων των ανθρώπων και πάντα γίνεται πλην της αμαρτίας άνθρωπος. Και ενανθρωπίζει λοιπόν και γίνεται κατά πάντα τέλειος άνθρωπον, άνθρωπος εκτός αμαρτίας. «Κοιηθείς μεν εκ της Παρθένου και ψυχήν και σάρκα προκαθαρσίσεις το πνεύματι». Κυοφορήθηκε από την Παναγία λοιπόν. «Προελθόν δε Θεός μετά της προσλήψεως, και θεάνθρωπος κυοφορείται και θεάνθρωπος γεννάται. Εν εκ των δύο, των εναντίον σαρκός και πνεύματος, και γίνεται θεάνθρωπος ο τέλειος Θεός λοιπόν και τέλειος άνθρωπος». Σαρκούται λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να ανυψώσει εμάς τους ταπεινούς, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και είναι αυτό το οποίο κάνει τον Ιερό Χρυσόστομο να εκπλήτεται και να θαυμάζει και να λέγει «Τι είπω λέει και τι λαλήσω, τι να πω, τι να πρωτοείπω, εκπλήτη γάρ με το θαύμα, με παραξενεύει το θαύμα, ο παλαιός των ημερών παιδίων γέχονε, ο άχρονος Θεός έγινε παιδί». Και είναι επί της φάτνης. «Ο επιθρόνου υψηλού και επιρμένου καθήμενος εν φάτνη τίθεται». Τοποθείται στη φάτνη. «Ο αψηλάφητος και απλούς και ασύνθετος», που είναι πολύ απλούς και δεν έχει σύνθεση, «και ασώματος», που δεν έχει σώμα, γίνεται και σωματικός και ψηλάφητος, «και στα χέρια τα ανθρώπινα τυλίσεται». «Ότα της αμαρτίας διασπών δεσμά, σπαργάνης εμπλέκεται, στα σπάργανα εμπλέκεται, επειδή αυτό θέλει ο ίδιος». Και τι θέλει ο Κύριος, γιατί γίνεται και σαρκοφόρος ο Θεός ο άσαρκος. «Θέλει γάρ την ατιμίαν ποιήσε τιμήν, την αδοξίαν ενδύσε δόξαν». Τι θέλει, να μας δοξάσει από άτιμους αμαρτωλούς, να μας κάνει τίμιους αγνούς και καθαρούς, να μας ενδύσει δόξαν εμάς τους αδόξους. «Τον της ύβρεως όρων αρετής δείξε τρόπον, να μας κάνει εναρέτους. Όθεν υπέρχεται το αιμόν σώμα, φοράει το δικό μου σώμα, είναι εγώ χωρίσω τον αυτού λόγον, για να χωρίσω εγώ τον λόγον της θεότητας. Και λαβών την εμήν σάρκα, δίδωσή μη το εαυτού πνεύμα». Και έχουμε λοιπόν αυτό το μεγαλείο. Παίρνει την σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση, για να μας δώσει το Άγιον Πνεύμα, να μας δώσει την θεότητα, να μας θεώσει. «Λαμβάνει μου τη σάρκα ή να με αγιάσει. Δίδωσή μη το πνεύμα αυτού ή να με διασώσει». Αλλά τι είπε η τι λαλήσω. Ιδού η Παρθένος λοιπόν καθέζεται τα χερουβή μιμουμένη, βαστάζουσα εν κόλπη θεών λόγων σαρκωθέντα. Ο άσαρκος λοιπόν σαρκώνεται και ο άνθρωπος θεώνεται, ή θα λέγαμε ο άνθρωπος λογώνεται, παίρνει τα γνωρίσματα του Θεού και Λόγου, γιατί έχουμε την αντίδοση των θείων ιδιωμάτων. Και όπως μας λέγουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, είναι ακριβώς το θείον συνάλλαγμα, δηλαδή η συναλλαγή, η θεία. «Δώσ' μου», λέει ο Θεός, «να σας δώσω». Παίρνει της Παρθένου την ανθρώπινη φύση, την ανθρωπότητα,
αντιπροσωπευτικά όλη την ανθρωπότητα και μας δίδει τις χάριτες της θεότητάς του. Και έχουμε την αντίδοση των ιδιωμάτων. Παίρνει τον άνθρωπο, τον θεώνει και μας δίδει την θεία του χάρη. Γιατί ο Κύριος έγινε λοιπόν απλός άνθρωπος? Ακριβώς για να πλουτίσουμε εμείς την θεότητα εκείνου. Επτόχευσε αυτός ή να πλουτίσουμε εμείς? Α, δούμε πώς το λέγει αυτό με την γλώσσα του ο Χρυσορήμων. Τι είπω ή τι λαλήσω, τι να πω λέει, τι να λαλήσω από τα μυστήρια αυτά, όλα πτωχίας εχόμενα, όλα παινίας γέμματα. Φτώχεια λέει και παινία βλέπουμε στον Χριστό, με ένα κουρέλι τον τίνηξε η Παναγιά και τον ακούμπησε πάνω στα άχυρα. Είδες πλούτον εν παινία πολύ, είδες τον πλούτον της θεότητας μέσα στην φτώχεια του ανθρωπίνου σώματος και μέσα στην φτώχεια της Φάτινης. Πώς πλούσιος ον δι μας επτόχευσε, πώς ο πλούσιος Θεός, ο άνευ καμίας ανάγκης Θεός, ο πάνσοπος και παντοδύναμος, ο παντέλειος Θεός, πώς επτόχευσε και έγινε άνθρωπος ταπεινός, γυμνός και έρημος μέσα στη Φάτινη. Πώς ούτε κλείνει, ούτε στρωμνήν είχε, δεν είχε κρεβάτι ούτε στρώμα, αλλά επί ξηράς έρυπτο Φάτινης, αλλά τοποθετείτο επάνω στην ξηρά Φάτινη. Ω παινία πλούτου πηγή, και θαυμάζει ο Χρυσόστομος, ω φτώχεια του σαρκωμένου Θεού, του Θείου Βρέφους, που είσαι πηγή του δικού μας πλούτου. Ω πλούτε άμετρε, παινίας πρόσχημα φέρον. Ω εσύ, ο άμετρος, ο αμέτρητος πλούτος, που φέρεις το πρόσχημα αυτής της φτώχειας επάνω στη Φάτινη. Εν Φάτινη κείται και την οικουμένη σαλεύει. Εν Σπαργάνης εμπλέκεται και τα της αμαρτίας διαρρήσει δέσμα. Στα Σπάργανα τυλίσετε και διασπά της αμαρτίας τα δεσμά. Ούπο ένα άρθρον έριξε φωνήν, δεν έβγαλε ακόμα φωνήν, ως βρέφος επί της Φάτινης, και τους μάγους αντίδαξε και εκκίνησε εις επιστροφή. Πόσον χαριτωμένος είναι ο λόγος των Αγίων Πατέρων. Αλλά να ακούσουμε και από τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Για να μην ψάχνω σε πολλά χαρτιά, έχω λίγους, από λίγους πατέρες τους κλασικούς, κάποια λίγα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε αυτό το μεγαλείο που μας τραγουδούν με την ποιητική τους γλώσσα οι πατέρες, αυτό το μεγαλείο της σαρκώσεως, αυτό το μυστήριο το μέγα της κενώσεως με έψιλον που κενώνεται η δόξα του Κυρίου μας και με τόση φτωχία έρχεται για να πλουτίσει εμάς, για να σώσει, να θεώσει εμάς. Μας λέγει λοιπόν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ω της καινής μίξιος, ω αυτή η καινούρια, η παράδοξη ένωση Θεού και ανθρώπου, ω της παραδόξου κράσεως αυτής της κράσεως του ανακατέματος». Βέβαια έγινε τέλεια ένωση, χωρίς να γίνει ένα χαρμάνι θεανθρώπινο, μια σύγχυση των φύσεων, αλλά έμεινε η θεία φύση ασύγχυτος και η ανθρώπινη φύση θεώνεται χωρίς να πάβει να είναι ανθρώπινη φύση, για να αποτελεί για μας πλέον, να αποτελεί τον δρόμο της δικής μας θεώσεως. Ο της καινής λοιπόν μίξεως, ο της παραδόξου κράσεως, ο όν γίνεται, ο όν ο υπάρχον ο αιώνιος Θεός γίνεται, μπαίνει μέσα στον χρόνο, ο άκτιστος κτίζεται, ο αχώρητος χωρείται, διαμές ψυχής νοεράς μεσιτεβούσης θεότητη και σαρκός παχύτητη και μπαίνει μέσα στην σάρκα την ανθρώπινη. Και ο πλουτίζων πτωχεύει, αυτός που πλουτίζει τα πέρατα του κόσμου, τους ανθρώπους, τον κόσμο ολόκληρο την φύση, πτωχεύει. Πτωχεύει για την εμήν σάρκα, για την δική μου ανθρώπινη φύση την που είχε πτωχεύσει από την αμαρτία, ή να εγώ πλουτίσω την αυτού θεότητα, για να θεωθώ εγώ και να πάρω τον πλούτον των θείων χαρισμάτων. Και ο πλήρης καινούται με έψιλον φυσικά, καινούται γάρτησε αυτού δόξης επί μικρών, ή να εγώ της εκείνου μεταλάβω πληρώσεως, για να πάρω εγώ το πλήρωμα της θεότητάς του, της ο πλούτος της αγαθότητος. Αλλά να συνεχίσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς περίπου τα αυτά μας ψάλλει. Είναι ακριβώς αυτός ο αιώνιος Θεός, ο εκ Θεού Θεός Λόγος, και νόσασε αυτόν απορρίτως, κατά τρόπον άρρητον που δεν λέγεται,
κατά βάση άνωθεν εις την ανθρωπίνη είναι σχατιάν, δηλαδή σε εμάς τους εγκαταλελειμμένους ανθρώπους, και ταύτινε αυτός συνδύσας αλήτως, και αφού έδεσε την εσχατιά την ανθρώπινη, εμάς τους χαμένους ανθρώπους, μας έδεσε με την Αγία Τριάδα, και ταπεινωθείς και πτωχεύσες καθ' ημάς, και αφού έγινε σαν και εμάς άνθρωπος, τα κάτω πεπί και νάνο, ανέβασε την γη στους ουρανούς. Μάλλον δε προσέν συνήγαγε, μας ένωσε ανθρώπινα και επουράνια, τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα, αφού ένωσε με την θεότητα την ανθρωπότητα. Και ούτω προς τα άνω φέρουσαν οδόν, και την οδόν που οδηγεί στα άνω, άπασιν υπέδειξε την ταπείνωση. Και την ταπείνωση μας έδειξε ότι είναι η μοναδική οδός που οδηγεί επάνω προς τον Άγιον Θεόν. Αλλά να δούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, μία εικόνα η οποία μας δίνει αυτό το μυστήριο της Θείας Κενώσεως. Ιδού λοιπόν η σάρκωση του λόγου και η εναπόθεσή του επάνω εις την Φάτινη. Ιδού εδώ στην Φάτινη λοιπόν το βρέφος ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στα ζώα εναπόκειται ως τροφή τρόπο την απροσφέρεται στα άλογα ζώα που συμβολίζουν, όπως θα δούμε, εμάς τους αλόγους, τους αλογοποιηθέντας ανθρώπους. Η Παναγία κοιτάζει εμάς και μας προσφέρει τον σαρκωμένο λόγο για να κοινωνήσουμε με την Θεία, με το πνεύμα μας, και να τον κοινωνήσουμε και με το Άγιον Ποτήριον που προσφέρεται. Είναι λοιπόν από την μονή της χώρας Κωνσταντινούπολης ένα θαυμάσιο ψηφίδωτο του 14ου αιώνος που μας παριστάνει πολύ συμβολικά και τέλεια το μυστήριο της Θείας Γεννήσεως. Αν ευλογήσει ο Κύριος άλλο χρόνο, θα σερμινεύσω όλο το σκηνικό αυτό της γεννήσεως. Τι σημαίνει αυτή η στάση της Παναγίας μας, η ανάκληση, τι σημαίνει η Φάτινη, τι σημαίνει τα δεσμά που περιλύσουν τον Κύριον, οι φασκές, τι σημαίνουν το όρος αυτό, οι άγγελοι κλπ. Αλλά να δούμε τη συνέχεια. Ας πάμε σε σε μια άλλη εικόνα από την Πάτμο, στην οποία εικόνα κατά τρόπον αριστουργηματικών αναπαραστένεται η προφητεία που λέγει «εν μέσω δύο ζώων γνωστής». Θα γνωστείς, λέγει, θα γίνεις γνωστός ανάμεσα σε δύο ζώα. Ιδού εδώ λοιπόν από την Πάτμο λοιπόν μια αριστουργηματική εικόνα που μας δείχνει το σπήλαιον, την Παναγία μας ανακεκλημένη ως όρος αλατόμητον, παρθένων όρος εκ το οποίο ανεκόπη αχυρότιμητος λίθος, δηλαδή παρθένος είναι η Παναγία μας και εκ παρθένου γεννάται ως όρους που δεν το αντίξε άνθρωπος, γεννάται ο Ιησούς Χριστός. Και ιδού μεταξύ δύο ζώων λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στο βόδι και ανάμεσα και στο νόνο, για να μας δείξει ότι, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι ο όνος αυτός συμβολισμών των εθνών των ιδωλατρικών, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των εθνών, και το βόδι εις ένδειξη και συμβολισμών των Ιουδαίων που ήταν υπό των ψυχών. Αυτή η εικόνα λοιπόν μας παριστάνει τον Ιησού Χριστόν να συνδέει τους δύο λαούς, τον παλαιό Ισραήλ, τους Εβραίους δηλαδή, που εξ αυτών γεννήθηκε κατά την σάρκα ο Χριστός, γιατί ήταν Ιουδαία η Παναγία μας και Ιουδαίος φυσικά Ισραηλίτης ο Ιησούς Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση, όμως είναι ο Χριστός όλου του κόσμου και των Ελλήνων και των Εθνών και όλης της Οικουμένης. Να δούμε τώρα στη συνέχεια κάτι που πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο. Ο Κύριος έρχεται και γίνεται σαρκοφόρος Θεός και γίνεται Θεάνθρωπος, παίρνει την σάρκα για να μας προσφέρει αυτή την σάρκα να την φάγομεν. Όπως είδατε, επάνω στα άχυρα είναι ο Κύριος μας ανακεκλημένος. Γιατί δεν είναι σε μια ακούνια, γιατί δεν είναι σε μια σανίδα επάνω ή κάπου σε ένα χαλάκι, αλλά πάνω στα άχυρα, ανάμεσα στα ζώα, τα οποία ζώα τρόπον την απλώνουν το στόμα τους να γλύψουν, να ζεστάνουν, ή και τρόπον την συμβολικά να γευτούν τον Θεάνθρωπον, τον Ιησούν Χριστόν.
Έρχεται λοιπόν ο Χρυσόστομος και μας λέγει εν μια θαυμάσια ότι γεννιέται για να μας προσφερθεί ως βρόσης πνευματική, ως θείος λόγος εμπρότης, να φάγομεν των θείων του λόγων, να χορτάσομεν την πεινασμένη ψυχή που ήταν πεινασμένη για την βρόση, την μη απολυμένη, την βρόση την αιώνια, την βρόση της χάριτος, την πνευματική. Έρχεται λοιπόν και γίνεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και άνθρωπος για να μας διδάξει ή να βλεπόμενος διδάξει, για να τον δούμε και να μας διδάξει. Έρχεται λοιπόν και σαρκώνεται, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Χρυσόστομος, ακριβώς για να μας προσφερθεί εις βρόσιν πνευματική και υλικήν. Εις βρόσιν ουράνια, είναι ο άρτος ο ουράνιος εκ του ουρανού κατά βάση, ο άρτος όπως είχε πει ο ίδιος. Γι' αυτό ακριβώς μπαίνει στο στενό σπήλαιο. Γι' αυτό δεν έχει τα απαραίτητα για να ανακληθεί σε κλίνη και λοιπά, να σκεπαστεί με ωραία ρούχα και λοιπά. Στενούται λοιπόν ούτως με τα Μαρία στην Βηθλεέμ και ώστε να αναγκαστεί το βρέφος στην Φάθνη να τεθεί. Για να αναποτεθεί εκεί λοιπόν ο φιλάνθρωπος Θεός, για να μας δείξει την ένσαρκον οικονομία του, την θεία του, θα λέγαμε, το θείο του σχέδιο. Πού είναι, ποιο είναι το σχέδιο του? Τι οικονομεί λοιπόν, τι σχέδιο εφανερώνει? Επειδή η φάτνη αλόγων εστί τράπεζα, είναι τράπεζα αλόγων ζώων. Η δε ανθρωπότης εις αλογίαν ετράπη. Για να, τι φανερώνουν λοιπόν, τι συμβολίζουν το βόδι και ο όνος? Το βόδι είπαμε των εβραϊκών λαών, που και αυτό σε αλογία είχε περιπέσει, σε πάθη, αμαρτίες, κακίες. Και όλος ο άλλος κόσμος, Έλληνες, ειδωλάτρες και όλος ο κόσμος, είχαν και αυτοί οδηγηθεί σε μια αλογία, στο παράλογον. Και χόρτεναν άχερα της ανθρώπινης σοφίας, άχυρα θα λέγαμε τις κατακόσμος σοφίες, και δεν είχαν βρει να γευτούν και να χαρούν την Θεία Σοφία. Γι' αυτό έρχεται και παρατίθεται ως βρόσης επί της Φάτνης ο Κύριος στους αλόγους ανθρώπους, για να τους λογοποιήσει, ώστε να τους δώσει τον Θείο Λόγον, την Θεία Χάρη, την Θεία Συνέση, την Θεία Σοφία. Τίθησε την τροφήν την ουράνιον, την τραπέζη των κτηνών. Στην τράπεζα των κτηνών ή να εκτινώδει στην ψυχήν προσελθόντες ως οικία τραπέζι, ώστε οι άνθρωποι που, όπως ακριβώς γνωρίζουμε από τον στίχο της Γραφής, άνθρωπος ον ουσινίκε, είχε χάσει ο άνθρωπος λοιπόν την θεία του σύνεση και λογικότητα και είχε παρασυμβληθεί της κτίνας της ανοήτης, είχε προμοιάσει με τα νόητα κτίνη και είχε ομοιωθεί. Έρχεται λοιπόν ο Θεός σαρκωμένος να παρατεθεί εις βρόσιν επάνω εις την Φάτινη, ώστε είναι εκτινώδη στην ψυχή να άνθρωποι προσελθόντες ως οικία τραπέζι σαν σε δική τους τράπεζα στην Φάτινη, εύρωσιν μικέτη κτινώδη χόρτων, να βρουν όχι κτινώδη χόρτων, αλλά τον φάσκοντα αυτόν που λέγει «Εγώ είμαι ο άρτος εκ του νόνου κατά βάς και ζωήν διδού στο κόσμο». Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μας παριστάνει η Εκκλησία μας κατά τρόπον θαυμάσιον αυτή την αλήθεια που μας τη δείχνει κατά τρόπον θαυμάσιον και μια αριστουρηματική εικόνα από την μονή του μεγάλου μετεώρου της Μεταμορφώσεως στα Μετέωρα, που μας δείχνει ακριβώς τα ζώα αυτά που συμβολίζουν το ανθρώπινο γένος να αγγίσουν τροποντινά σαν να γεύονται αυτή την παρουσία του σαρκοφόρου Θεού. Από τα Μετέωρα λοιπόν, το μεγάλο Μετέωρο, μια θαυμάσια εικόνα, εμείς συμβολιζόμεθα υπό τα ζώα αυτά που είμεθα άλογοι ως κτίνοι γεμάτοι πάθη και αμαρτίες και κακές επιθυμίες, που τρώγαμε τον σανό, θα λέγαμε, τα χόρτα της αλογίας, της ματαιότητας, της ματαιάς σοφίας του κόσμου τούτου, και είμαθα η λοιμό απολύμενη που πεθαίναμε από την πνευματική πείνα. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να μας παρατεθεί εις βρόσιν. Παραλείπω τα άλλα χωρία που μπορούσαμε να αναγνώσουμε των Αγίων Πατέρων, γιατί συμπληρώνεται ήδη η ώρα, και ας κάνουμε μια σύντομη κατάληξη. Σαρκώνεται λοιπόν ο Θεός Λόγος για να μας δώσει όλη την οικονομία της σωτηρίας,
Γι' αυτό μας καλεί ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε ως πνευματικοί άνθρωποι, ως λογικοί πλέον, λογωμένοι. Ο λόγος σαρκώνεται για να λογώσει, να λογοποιήσει τον Ποτεινά εμάς, τους αλογοποιημένους, τους παράλογους ανθρώπους που ζούμε και σήμερα ακόμη μετά από 2.000 περίπου χρόνια πίστεως και Ευαγγελίου και Χριστιανισμού και Ορθοδοξίας, ακόμη επί την αλογία οδεύομεν, ακόμη οδηγούμεθα στον δρόμο της αλογίας, της αμαρτίας, που τον άνθρωπο τον σκοτίζει, του στερεί το φως της χάριτος και τον κάνει να θρέφεται όπως και ο Άσοντος από τα ξυλοκέρατα των ειδονών αυτού του κόσμου και να θρέφεται από την ματαία σοφία του κόσμου τούτου που είναι ματαία τότε φυσικά όταν αρνείται την άνωθεν σοφία, την σοφία την πνευματική, όταν η επίγεια η σοφία, η ψυχική, η δαιμονιώδη σοφία αντιστρέφεται την θεία σοφία, όταν απορρίπτει το μυστήριο της αρκώσεως, όταν βλασφημεί τον Θεόν Λόγον, όταν βλασφημεί την αϊπάρθενον, και έχουμε και μια τέτοια αφίσα, μια τροποντινά διαφήμιση που είναι διαφήμιση τραγουδιών, ότι δήθεν ο Χριστός της αγάπης είναι ένα πεζοδρόμιο αγάπης και βεβηλώνεται η εικόνα, η Παναγία, ο χώρος του ναού και η Αγία Τράπεζα και η Ωραία Πύλη για να προβληθεί τροποντινά, να σκανδαλίσει και να προξενήσει την εντύπωση και να αγοράσουν κάποιο δίσκο. Προσφέρεται λοιπόν μια σκανδαλιστική αφίσα που δείχνει γυμνούς με ερωτική, θα λέγαμε, διάθεση ότι τροποντινά ο Χριστός είναι Χριστός της αγάπης. Ο Χριστός είναι Χριστός της αγάπης που κενώνεται για να ανυψώσει τον πεζοδρομιακό έρωτα και όχι να μας οδηγήσει στο πεζοδρόμιο του φτηνού έρωτα. Είναι λοιπόν βλάσφημη αυτή η αφίσα και πιστεύουμε ότι και η πολιτεία όπως και η Εκκλησία θα φροντίσουν να την αποσύρουν, γιατί να βρίσκουν οι καλλιτέχνες μάλιστα άλλους τρόπους να εκφράζουν τα τραγούδια τους και οποιαδήποτε τραγούδια. Όχι όμως να βλασφημούν τον Χριστό, τον χώρο της Εκκλησίας και το Άγιο Βήμα με αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά ζούμε σε μια εποχή παραλόγου που τα άνω κάτω θέλουν να φέρουν, ενώ ο Χριστός κατέρχεται για να ανέρθομεν. Εμείς θέλουμε και τον Χριστό ακόμα να κατεβάσουμε στο επίπεδο των πεζοδρομιακών και έχουμε ταινίες όπως ο Χριστός Superstar και τόσες άλλες ταινίες ή ο τελευταίος πειρασμός που λέγει κάποιος έμπορος που θέλει να εμπορευματοποιεί ακόμα και το πρόσωπο του θεανθρώπου. Θέλει να πει ότι τροποντινά θα δείξει την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή μια βλασφημία αιρετική που ούτε και ο Όριος δεν τόλμησε, ούτε και ο Νεστόριος, κανένας αιρετικός. Γιατί οι αιρετικοί είπαν ότι δεν ήταν τέλειος Θεός ο Χριστός, αλλά της όμοιας ουσίας με τον Πατέρα, όχι της αυτής ουσίας. Αλλά αυτοί λένε χωρίζουν την Θεία Φύση από την ανθρώπινη, λες και χωρίζονται, ώστε να εκφράζεται χώρια η ανθρώπινη και χώρια η Θεία. Δεν υπάρχουν δύο πρόσωπα, κύριοι εμποροί, του κόσμου τούτου, του απατεώνος. Δεν χρωστάει τίποτε ο Χριστός να τον κάνετε πεζοδρόμιο και να τον βλασφημείτε. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και συνεκφράζονται οι φύσεις και οι ανθρώπινοι υποτάσσονται και αγιάζεται μέσα στην θείαν φύση. Και ο Χριστός μας να το ξέρετε ότι αναμάρτητος ήταν και είναι και ουδής έχει δικαίωμα να διαπράττει αυτήν την βλασφημία, να βάζει τον Χριστό δίθεν να πορνεύει με πόρνες και να παριστάνει δίθεν ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έλαβε την ανθρώπινη φύση για να ανεβάσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και δεν έχει κανείς δικαίωμα να κάνει και τον Χριστό αμαρτωλό, ο οποίος δεν εγνώρισε καμία αμαρτία. Έρχεται λοιπόν το αστέρι της Βηθλεέμ για να καταλήξουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Αυτό λοιπόν το αστέρι εδώ της Βηθλεέμ έρχεται να μας σημαδέψει τον χώρο που γεννήθηκε ο Χριστός. Εδώ η Παναγία μας ανεκλήθη αϊπάρθενος που συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου. Εδώ ο Κύριος μας άνοιξε τα μάτια τους βρέφος και είδε ο ήλιος της δικαιοσύνης, είδε τον ήλιον της γης που αυτός έπλασε. Αυτό το αστέρι λοιπόν το προσκυνούμε και εκεί ακριβώς θυμούμεθα ότι η Παναγία μας γέννησε τον Ιησού Χριστό. Ελάτε λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές να πανηγυρίσουμε και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι,
λογοποιημένοι πλέον, γιατί των λόγων των σαρκοθέντα δυνάμεθα και να τον κοινωνήσουμε από το Άγιο Ποτήριο. Ελάτε λοιπόν να καθορίσουμε τις ψυχές μας, το νου και την καρδιά μας. Ελάτε να καθορίσουμε τα χέρια μας από αμαρτωλά έργα. Ελάτε να δείξουμε αγάπη, η οποία αγάπη είναι λειτουργήμα που ανεβάζει και δεν κάνει πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο το εξαγιάζει όταν μετανοεί, αλλά δεν εξαγιάζει την αμετανοησία και τη βλασφημία. Τους βλασφήμους που μετανοούν τους εξαγιάζει. Ας δώσουμε λοιπόν χώρο στην καρδιά μας. Ας γίνει η καρδιά μας πύλεον και φάτινη και ας θεραπεύσει ο Κύριος την αλογία μας, τον παραλογισμό μας. Ας θεραπεύσει αυτήν την οικουμένη που παραδέρνει και πελαγοδρομεί μέσα στα συμφέροντα, μέσα στις σκοπιμότητες, στις ματιότητες, μέσα στους πολέμους. Να φέρει την ειρήνη ο Χριστός, να φέρει την αγάπη, να φέρει την δικαιοσύνη, να φέρει την χαρά, να φέρει την λύτρωση. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε και εμείς με πνευματική τρυφή να τρυφήσουμε και να χαρούμε. Ελάτε να χωρέσει ο Χριστός στις καρδιές μας και να δώσει πλέον την ευλογία Του, την χάρη Του, την αγάπη Του και εμείς να τον μιμηθούμε. Η κένωση του Κυρίου μας, η ταπείνωση και αγάπη να γίνει παράδειγμά μας. Και έτσι, εάν κάνουμε μια καρδιά ταπεινή, γεμάτη χαρά και αγάπη, γεμάτη ταπείνωση, τότε Χριστούγεννα αληθινά έχουμε και Χριστούγεννα παντοτινά. Αληθινά Χριστούγεννα λοιπόν εύχομαι, αγαπητοί τηλεθεατές.